Μάχη για το αυτονόητο εδώ και μια ολόκληρη πενταετία δίνει η Κάλλια Νικολάου. Δικαίωμα στην ενημέρωση. Η μοίρα επεφύλατε βαρύ χτύπημα για την τραπεζική υπάλληλο, αφού πριν από περίπου 5 χρόνια, συνεπία μια σπάνια ασθένεια, υποχρεώθηκε να ξεχάσει τη ζωή όπω την ήξερε μέχρι τότε. Στα 32 τη χρόνια έχασε την ακοή τη και μαζί τη δυνατότητα να παρακολουθεί απρόσκοπτα την ελληνόφωνη επικαιρότητα. Η τηλεόραση πλέον δεν προσφέρει την ανάλογη βοήθεια στα άτομα με ακουστικές αδυναμίες. Δεν υπάρχουν οι υπότιτλοι που είναι το βασικό βοηθητικό εργαλείο που μπορούμε να έχουμε εμείς για να ενημερωνόμαστε. Έχοντας κάνει τη δική της έρευνα αγοράς, η Κάλλια προτείνει τόσο στο κρατικό όσο και στα ιδιωτικά κανάλια ένα λογισμικό σύστημα που μετατρέπει τον ήχο σε γραπτό κείμενο. Speech to text, δηλαδή αναγνώριση φωνής και ό,τι ακούετε, γράφετε. Μια τεχνολογία που πρώτα εμφανίστηκε τη δεκαετία του 90 και κυκλοφόρησε στην αγορά το 2009, σήμερα εφαρμόζεται από το YouTube στο διαδίκτυο μέχρι και σε τηλεοπτικά δίκτυα ανά το παγκόσμιο. Πρόκειται για ένα λογισμικό, η φιλοσοφία του οποίου εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη και όπως αποδείχθηκε δεν εξυπηρετεί μόνο άτομα με απώλεια ακοής. Σύμφωνα με έρευνα αγοράς στην Γαλλία, 30% του γενικού πληθυσμού χρησιμοποιούν τους υπότιτλους όταν αυτοί είναι διαθέσιμοι. Στην Αγγλία τώρα, 50% των συμμετεχόντων σε αναλογή έρευνα δήλωσαν πως έχοντας ήπια απώλεια ακοής χρησιμοποιούν κατά κόρον τους υπότιτλους. Όσο για αυτούς που όχι μόνο δεν τους έχουν ανάγκη ούτε τους χρησιμοποιούν αλλά μάλλον τους ενοχλεί η θέα των υποτίτλων στην οθόνη, σημειώνουμε πως το γραπτό κείμενο εμφανίζεται κατ' επιλογή και δεν είναι σταθερά στους δέκτες. Για τη δυνατότητα αυτή, και ενώ αδιαμφισβήτητη τροχοπέδη αποτελεί το κόστος αγοράς ενός τέτοιου λογισμικού, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε εισηγήσεις από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης να μας ενημερώσουν γραπτός μέσα σε ένα μήνα